Ρώτησες κάτι για τον Big Brother τον Γιώργο Λιανό. Όμως έχεις ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Έλενά μου. Ναι, είναι και Σαββατοκύριακο. Ωραία, θα χτυπάει το τηλέφωνό μου. Λοιπόν, βολιδοσκοπήσαν. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Βολιδοσκοπήσαν. Δεν λέμε ότι θα το παρουσιάσει. Βολιδοσκοπήσαν μια παλιά γνώριμο του Sky. Που ακούει στο όνομα. Κρατηθείτε. Πόπη Τσαπανίδου. Δεν λέμε ότι θα το κάνει. Λέμε ότι βολιδοσκοπήσανε. Για το Big Brother. Τι λέτε, παιδιά, τώρα. Παιδιά, το λέει η Έλενα, εσύ. Όχι, λέω πραγματικά, δηλαδή. Καταπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όποιος το σκέφτηκε. Πάρα πολύ. Παιδιά, η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία η γυναίκα ασχολείται με άλλα πράγματα. Θα πει όχι, τι συζητάμε. Δεν ασχολείται, δεν το συζητώ. Μόνο με αυτό. Με το άλλο. Νομίζω ότι θα πει όχι, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Ναι, παιδιά. Γιατί τις έγιναν προτάσεις να είναι στην τηλεόραση, να είναι σε μια ενημερωτική εκπομπή, να κάνει κάποιο δελτίο ή οτιδήποτε. Άφησε και μια άλλη θέση διευθυντική για να αποστασιοποιηθεί από όλα αυτά. Θα κάνει τον Big Brother. Και τι σας κάνει λοιπόν όλους εσάς να πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε μια φάση που θα πει. Τα αλλάζω όλα και πάω να δοκιμάσω αυτό. Καλά, κανείς δεν μπορεί να το προεξοφλήσει λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, πάντως, αν ανατρέξουμε σε μια παλιότερη τηλεοπτική τη συνέντευξη, είχε πει ότι εκείνο που θα με ενδιέφερε να κάνω στην τηλεόραση είναι κάτι διαφορετικό, ανατρεπτικό, κάτι που δεν έχω ενδεχομένως ξανακάνει μέχρι τώρα. Ναι, αλλά είναι άλλο άκρο. Είναι και αυτό το κόνσεπτ. Νομίζω πάντως ότι γίνεται, Κατερίνα μου, ότι γίνεται στενό μαρκάρισμα σε αρκετούς. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 5 ονόματα που γίνεται στενό μαρκάρισμα. Απλά εγώ έχω την εντύπωση, να το πω τώρα, ότι λίγο έχουν στραφεί προς γυναίκες. Ψάχνουν πιο πολύ γυναίκα παρουσιάστρια. Είναι δεδομένο ότι θέλω γυναίκα παρουσιάστρια. Γιατί γνωρίζω κι εγώ ότι έχουν βολιδοσκοπήσει αρκετές. Και η τελευταία που το παρουσίασε ήταν γυναίκα παρουσιάστρια. Γιατί, ήταν η Ρούλα, παιδιά, αν θυμάστε. Ναι. Γιατί εξωτερικό αυτό το κόνσεπτ έχει μόνο γυναίκες. Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Γενικά, γιατί δεν, μπορούν, δεν θα ήθελε εμπλοκικά κανείς να βάλει και να, έναν άντρα και να μπει στη διαδικασία της σύγκρισης με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Είναι ασύγκριτος. Για να νομίζω αυτό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν άντρες όπως το κάνουν. Εγώ, παιδιά, θεωρώ πάντως ότι τελικά θα το παρουσιάσει. Και εσύ θα σου πολύ καλό στο Big Brother, να ξέρεις. Δεν μου κάναν πρόταση. Καλά, εντάξει. Μπορεί για φέτος του χρόνου, μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Και χτυπάει το τηλέφωνο τώρα. Έλα, Ατζούν, δεν μπορώ. Άσχετο, αλλά θα ήσουν πολύ καλό. Παιδιά, το λοιπόν. Θέμα είναι ότι το όνομα Τσαπανίδου είναι εντελώς διαφορετικό και εντριγκαδόρικο σαν πρώτο άκουσμα. Θα δώσει πάντως μια άλλο επίπεδο στο παιχνίδι, γιατί γενικά από μόνο του δεν είναι και το καλύτερο. Τι επίπεδο να δώσει, ένα δημιουργεί προσδοκίες. Όταν έχεις μια παρουσιάστρια που έχει ένα άλλο βεληνικές και έχει ένα άλλο κοινωνικό στάτους. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι θέλουν μια clean παρουσιάστρια. Μια ωραία παρουσία. Να μην έχει σχέση με reality. Και για να μην είναι τόσο. Επειδή το κόνσεπτ θα είναι κίτρινο, λίγο να το καθαρίσουν. Μήπως να έχει άγνοια κινδύνου παρουσιάστρια σε ψυχαγωγικά μονοπάτια, γιατί ποιο άλλο θα δεχτεί τόσο εύκολο να κάνει αυτό το παιχνίδι μετά από τόσα χρόνια που ξέρουμε τι είναι και αν ξέρουμε αν θα καταποντιστεί τηλεοπτικά ή αν θα πάει καλά. Υπάρχουν άνεργοι έξω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα δείξει.